Την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά αναμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ώστε να υπάρξουν αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την φορολόγηση των ακινήτων και να καταλαγιάσει η οργή των βουλευτών, η οποία, όπως δηλώνει και ο πρώην βουλευτής Δράμας των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νίκος Μολοκτός, θα έπρεπε να εκφράζεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο και εντός Βουλής και όχι με λόγια του αέρα, καθώς η διαμαρτυρία αυτή θα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά, λέει ο κ. Μολοκτός μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ και επικρίνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση για το γεγονός ότι συνεχίζει την οριζόντια φορολόγηση των κατοίκων αυτής της χώρας. Εμείς λέμε το εξής, ότι η φαρσοκομωδία του Δάντη συνεχίζεται. Ο θίασος αυτός συνεχίζει να παίζει ένα θέατρο εις βάρος των Ελλήνων και η συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής θα εξουθενώσει τελείως τους Έλληνες. Χαρακτηριστικά, 32 νέες μεθοδεύσεις λένε και μέτρα, δεν τα λένε νέοι φόροι, τα λένε παρεμβάσεις. 32 νέες παρεμβάσεις περιμένουν τον ελληνικό λαό μετά το 2014. Άρα, ό,τι και να πούμε, όπως και να τους χαρακτηρίσουμε, αυτούς τους ανθρώπους θέλουν πάση θυσία να πάρουν και την τελευταία ευρώ και την τελευταία δραχμή θα έλεγα εγώ, αλλά το τελευταίο ευρώ από τον Έλληνα πολίτη. Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες και διαστόματος του Προέδρου μας, αλλά και του τομεάρχη, του κ. Νότη Μαριά, θεωρούμε ότι η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί, οι επιχειρήσεις κλείνουν και επίσης η φορολογία αυξάνεται. Δεν υπάρχουν αναψυχιακά μέτρα, δεν μπορούν να υλοποιήσουν έστω αυτές τις λίγες προοπτικές που υπάρχουν, δεν έχουν τη δύναμη γιατί τους απαγορεύει η Τρόικα, άρα λοιπόν πρέπει να σηκωθούν να φύγουν, να πάμε άμεσα σε εκλογές και εν πάση περιπτώσει ο ελληνικός λαός να δώσει την πλειοψηφία σε αυτούς που ξέρει αυτός και γνωρίζει. Διότι δεν έχουν τη δεδηλωμένη. Είναι απόλυτα σαφές το μήνυμα του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε άλλη φτώχεια.